Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στα Κόκκινα Γυαλιά. Τρίτη σήμερα, μεσημέρι, και είναι η ώρα να πούμε δύο κουβέντες, όχι πολλά πράγματα, για το παιχνίδι της Τετάρτης, πρώτος ημιτελικός του League Cup, είναι διπλοί αγώνες, με την Fulham ή Fulham, παιδιά το έχω ακούσει και έτσι. Εντάξει, anyway. Με την Φούλα, με τους Cottagers, μιας και το γήπεδο λέγεται Craven Cottage και το παρατσούκλι τους είναι Cottagers, όχι Κότες, Cottagers. Μια ομάδα που την είδαμε πρόσφατα, μια ομάδα που την κερδίσαμε με περιπετειώδη τρόπο, μια ομάδα που την κερδίσαμε παίζοντας λίγο παράξενα, αλλά τελικά όμως κερδίσαμε. Αυτό δεν μπορεί να ξαναγίνει και δεν πρέπει και να ξαναγίνει, διότι εντάξει, άμα τελειώσουμε το απόθεμα με τα ερεμιστικά από τώρα, ξέρω εγώ, Γενάρη μήνα, μην τρελαθούμε, μέχρι το Μάιο τα κάνουμε. Ομάδα που την ξέρουμε, που λέτε, και τον προπονητή της τον ξέρουμε, το είπα και στην παρουσίαση του παιχνίου στο πρωτάθλημα, το ξέρουμε και από το πέρασμά του στην Ελλάδα. Να δούμε ιστορία αναμετρήσεων των δύο ομάδων ελαφρώς. Εντάξει, διορθωμένη το 13-42 έγινε 13-43. Καλώς ή κακώς από την πηγή εμφανίζει Fulham εναντίον Liverpool, δεν κάνει και το αντίστροφο. So what, και τι μα έγινε. Και 18 παιχνίδια έχουν λήξει σώπαλα. Στο θεσμό όμως του League Cup, η παράδοση, η ιστορία των αναμετρήσεων των δύο ομάδων, να το πω έτσι, είναι μακράν υπέρ μας. Έχουμε παίξει, νομίζω, 2, 4, 6, 8, 9 παιχνίδια. Μπράβο, δεν είμαι σίγουρος, ήταν 9 ή 10. 9 παιχνίδια, εκ των οποίων έχουμε φέρει 2 ισοπαλίες, το 83 αυτό. Και όλα τα υπόλοιπα ήταν νίκες. Με μάλιστα το 86, το Σεπτέμβρη, να τους έχουμε κερδίσει με 10-0. Ξεπραγματικό νούμερο, έτσι, 10-0. Από εκεί και πέρα, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει λόγος να το συζητήσουμε, δεν πρέπει καν να υπάρχει ούτε καν ισοπαλία στην συζήτηση. Θα δούμε μερικά πράγματα, όπως κάναμε και στις άλλες αναμετρήσεις με το link-up στην παρουσίαση. Είναι διαφορετική η φύση του παιχνιδιού, διαφορετική η ατμόσφαιρα, η κουλτούρα, ο αέρας γύρω από το παιχνίδι, από τις ομάδες. Λειτουργεί το ανθρώπινο σώμα υποσυνείδητα ανάλογα με τις συνθήκες. Και εδώ είναι ένα παιχνίδι το οποίο ναι, μεν έχεις την δεύτερη ευκαιρία, αν το πούμε έτσι, μια και είναι διπλή αγώνες, αλλά όταν είσαι Liverpool, τελειώνεις από το πρώτο παιχνίδι, την πρόκριση, και πας για βόλτα στο Λονδίνο για ψώνια, ξέρω εγώ, στον Ντάμεση, στο Big Ben, ένα φαγητό σε ένα Κινέζικο, ξέρω εγώ κάτι. Θα μου πεις, δεν έχει Κινέζικα στο Liverpool, έχει και Chinatown. Πάμε να δούμε εδώ. Τελευταίες τους 6 αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις, νίκες και ήττες. Η ισοπαλία εδώ που βλέπετε, που εμφανίζεται ως νίκη, είναι στα πέναλτι με την Everton για τον θεσμό, στον ίδιο γύρο που παίξαμε εμείς με την West Ham και την περιποιηθήκαμε 5-1. Στο κύπελο κέρδισαν την Rotherham 1-0 και από εκεί και πέρα φυσικά μετά έχουν ένα δύσκολο παιχνίδι 3 μέρες αργότερα με την Chelsea. Θα δούμε και πλήρως. Στο League Cup πάντως σε 4 αναμετρήσεις έχουν σημειώσει 7 γκολ, είναι σχεδόν 2 γκολ ανά παιχνίδι. Έχουν παραγωγή σούτ, όπως βλέπετε. Έχουν κατοχή, έχουν και καλό ποσοστό επιτυχίας στις πάσες. Δεν είναι ομάδα της πλάκας. Εντάξει, δεν είναι φόβητρο, μην τρελαθούμε, αλλά θέλει την προσοχή της. Το είδαμε στο Anfield, είναι φρέσκα τα κουλούρια από τις αναμνήσεις, το πω έτσι. Συν και πλην της ομάδας αυτής, σας τα παραθέτω, δεν χρειάζεται ιδιαίτερο σχολιασμός. Είναι μια ομάδα που, το ξαναλέω για τρίτη φορά και δεν νομίζω να το ξαναπώ, θέλει προσοχή. Και επίσης, από ό,τι υποπτεύομαι εγώ, θα προφυλάξει και κάποιους παίχτες, μιας και προσέξτε, στις 13 παίζουν με την Chelsea, το ξαναλέω, παίζουν έξω με την Chelsea. Εμείς έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο ρεπό, είναι το χειμερινό διάλειμμα των Άγγλων, το οποίο οφείλω να ομολογήσω ότι ήταν πολύ έξυπνη κίνηση, δεν κατεβάσανε ρολά, μοιράσανε σε 2 Σαββατοκύριακα τα παιχνίδια, έτσι, και τηλεοπτικά έσοδα έχουν, με πολύ έξυπνη κίνηση επιχειρηματικά αν θέλετε, και οι ομάδες παίρνουν ένα Σαββατοκύριακο ρεπό, δηλαδή ένα 15ήμερο αν θέλετε, δηλαδή η Chelsea τώρα ή τη Fulham θα παίξουν Σάββατο, μετά θα παίξουν τώρα Σαββατοκύριακο που θα παίξουμε εμείς με την Bournemouth έξω, όπως βλέπετε.
Άρα εδώ ο Γιώργης με τον Πεπ έχουν να δώσουν, να παρατάξουν βασική εντεκάδα. Όπως βλέπετε εδώ, μέχρι και το τις αρχές του Οκτώβρη, το 4-3-3 ήταν το σύστημα που χρησιμοποιούσε ο Πορτογάλος. Από εκεί και πέρα, γεια σας, το γύρισε 4-2-3-1 και προσπαθεί να το σουλουπώσει. Δεν τον πάει και άσχημα, τον πάει βέβαια ψυχρό ζεστό. Είτε νίκες. Τελευταία ισοπαλία ήταν με την Brighton μέσα στον Οκτώβρη, στην εθνική μας επέτειο και τον Σαββατοκύριακο. Στο League Cup εδώ να δώσουμε μια ματιά. Εκτός από ένα παιχνίδι με την Norwich που χρησιμοποίησε το 4-3-3, το 4-2-3-1 είναι αυτό που του έφερε τελικά αυτό που ήθελε, είτε στην κανονική διάρκεια είτε στη διαδικασία των πέναλτι. Εδώ βλέπουμε ότι πρώτο θύμα ήταν η Tottenham. Θα δούμε λίγα πράγματα ακόμα και βασικά το ιατρικό δελτίο δεν έχει αλλάξει κάτι δραστικά. Ο Σομποσλάι, εγώ δεν θεωρώ ότι θα είναι στην αποστολή, και αν είναι θα είναι στον πάγκο, μπορεί να μην χρησιμοποιηθεί καθόλου, δεν έχει και νόημα να χρησιμοποιηθεί. Άλλωστε δεν έπαιξε το Σαββατοκύριακο που ήταν αναμενόμενο. Καλό θα είναι να προφυλαχτεί, να έχει 15 μέρες μπροστά του μέχρι να παίξει το επόμενο παιχνίδι με την Bournemouth, και μετά την Bournemouth είναι ο επαναληπτικός με τη Fulham. Άρα θεωρώ ότι είναι ιδανικό σενάριο ο Ούγγρος να προφυλαχθεί και να μην γίνουν πολλότες. Απ' την άλλη βλέπουμε ότι έχουν και αυτοί τις απουσίες τους, είτε από τραυματισμούς είτε από συμμετοχή στα σχετικά κύπελα εθνών που διεξάγονται αυτή την εποχή. Θεωρώ ότι πολύ πιθανό να δούμε στο αρχικό σχήμα τόσο τον Van Dijk όσο και τον Diogo Jota. Με αυτά και με αυτά, τι απίστευτη έκφραση, τι περιγραφές τώρα άνθρωποι που πληρώνονται από το ελληνικό κράτος, από τους Έλληνες πολίτες, στον κρατικό φορέα ενημέρωσης, με αυτά και με αυτά. Φίλε, τώρα εγώ φταίω δηλαδή να γίνω κακός, επειδή μου ήρθε τώρα στο μυαλό, εγώ φταίω να γίνω κακός. Δηλαδή εγώ φταίω, εγώ τους βάζω εκεί πέρα, δεν τους βάζω εγώ. Τι να κάνω τώρα δηλαδή. Εγώ φταίω που τους πληρώνει, δηλαδή, τους πληρώνει ο ελληνικός λαός. Παίρνεις λεφτά in any case. Κάθε μήνα ντάγκα ντάγκα payroll. Στείλους να μάθουν δύο γράμματα ρε, ένα σεμινάριο να μπορούν να μιλήσουν. Για να μπει στο Sky Sports στο στούντιο, περνάς τρίμηνο σεμινάριο, μιλάμε 8 ώρες και μάθημα κάθε μέρα. Πλάκα κάνουμε τώρα. Δεν κάνω πλάκα, παιδιά. Οι ποδοσφαιριστές που βλέπετε στο Sky Sports στα πάνελ και μιλάνε δεν είναι επιστήμονες. Τους κάνουν τρίμηνο σεμινάριο. Δεν υπερβάλλω. Τρεις μήνες σεμινάριο. Να μάθουν να μιλάνε σωστά, να διορθώσουν όλα τα λάθη τους. Οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό. Με πλάκα κάνουμε τώρα. Τέλος πάντων. Να δούμε λοιπόν εδώ την αρχική εντεκάδα. Θεωρώ ότι είναι πολύ λογικό το σενάριο αυτό. Έτσι. Διότι για ποιο λόγο ο Γερμανός να μην χρησιμοποιήσει τους βασικούς παίχτες δεν έχει νόημα να μην παίξει ο Γκόμες, να μην παίξει η Βαντάι Κονατέ, να μην παίξει ο Τρέντ στο κέντρο, Μακάλιστερ Έλιοτ, ίσως να μην ξεκινήσει ο Έλιοτ, ίσως, θα δούμε. Ο Κέρτις, ναι, και μπροστά έχω την αίσθηση ότι εντάξει, εδώ τον βάζει τον Νούνιες κορυφή, εγώ δεν το βλέπω για την κορυφή τον Νούνιες, τον βλέπω πιο πολύ στο άκρο. Ο Τζότα είναι καλύτερος πάνω στην κορυφή και έχω την αίσθηση ότι και ο Ντίας ίσως να ήταν καλύτερο να παίξει δεξιά. Θεωρώ ότι ο Έλιοτ θα είναι καλύτερο να ξεκινήσει από τον πάγκο και βλέπουμε. Αυτά όσον αφορά την διάταξη. Να δούμε και μερικά πράγματα γύρω από τον άρχοντα της συνάντησης, ο οποίος έχει ένα πολύ ενδιαφέρον βιογραφικό. Πιστέψτε με, έχω υποσχεθεί στο παρελθόν να ψάξω να βρω λίγο το βιογραφικό του συγκεκριμένου. Ο κύριος David Clone, Κούτι ήθελα να πω, Clone στην ουσία, έτσι δεν είναι ιδιαίτερος αυτός,
ήταν ο διαιτητής της συνάντησης Everton-Liverpool, όταν ο Pickford έκανε εκείνο το άθλιο tackling που δεν τιμωρήθηκε ποτέ και έβγαλε τον Van Dijk σχεδόν όλη τη σεζόν έξω. Έχετε φυσικά μας σφύριξε διάφορες φάσεις είτε ως διαιτητής, πέρσι στο 3-2 με την City, δύο φορές League Cup με την Preston και αν δεν κάνω λάθος είναι κύπελο το άλλο παιχνίδι. Ναι, είναι κύπελο με τη Σούσμπερι, πρόπερση. Ως εδώ καλά, εντάξει, λες οκ, okay, μέσα στο παιχνίδι είναι, τις γκάφες τις έχει κάνει, γκαφατζής είναι ο κύριος. Επειδή όμως εγώ όταν τάζω κάτι μου δίνεται αφορμή να το συγγνώμη συζητήσω μαζί σας και να στο παραθέσω. Όταν είχε γίνει εκείνο το άθλιο παιχνίδι με την Everton, το οποίο είχε ξεσηκώσει θύελλα, γιατί είχε πάρει διάφορες αποφάσεις. Ο τύπος δεν ήταν διαιτητής, ήταν στο VAR. Τον πέρασε πριν ο Κορδέλα όλος ο πλανήτης. Όλος ο πλανήτης των Reds. Και σας φιλώ την έκπληξη, την οποία σας έχω τάξει μια φωτογραφία. Είναι ο ίδιος φυσικά που δεν έδωσε το ίδιο, την ίδια παράβαση με τον συγκεκριμένο. Και αυτό που βλέπετε ήταν στο προφίλ του στο Facebook. Όταν μου έστειλαν τη φωτογραφία, μου βγήκαν τα μάτια. Λέω, δεν μπορεί, είναι μοντάζ. Πραγματικά, να μην προλάβω να τελειώσω την εκπομπή, μπήκα στο Facebook και έψαξα το προφίλ του τότε, πριν 3 χρόνια. Μετά το παιχνίδι με την Everton. Και είχε αυτή τη φωτογραφία. Έπαθα σοκ. Λέω, δεν είναι δυνατόν. Ο τύπος είναι τρελός. Είναι διαιτητής. Είναι βαρίστας ακόμα. Δεν έχει, ξέρω εγώ, πρωτοκλάσσα τα παιχνίδια να διατεύσει. Και έχει αυτή τη φωτογραφία προφίλ στο Facebook. Φυσικά, μετά από το σάλο που έγινε, και επειδή ήθελα να διατεύσει σε πρώτο επίπεδο, τα κατέβασε όλα. Και επειδή μπήκα και έψαξα το προφίλ του σήμερα το πρωί, επίτηδες, σας πληροφορώ ότι δεν υπάρχουν φωτογραφίες τίποτα, έτσι. 4-5 φωτογραφίες δεν έχει όλο και όλο. Εννοείται. Και είναι κλειδωμένα φυσικά σε άνθρωπους που δεν είναι στο φίλο του, στη λίστα των φίλων του. Έτσι. Να μην ξεχνιόμαστε, ο κύριος φωτογραφίας λοιπόν είναι ο παδός της United. Εντάξει, μπορείτε να σχολιάσετε ελεύθερα όπου θέλετε. Πάρτε το βίντεο και κάντε το viral. Δεν με ενδιαφέρει. Από τη στιγμή που υπάρχει καταγεγραμμένο στα social media, δεν γίνεται να το σβήσεις, ό,τι και να σβήσεις. Έτσι. Ωραία. Οκ. Okay. Εντάξει είμαστε. Και να δούμε λίγο με το συγκεκριμένο τι αποφάσεις έχει πάρει ως βαρίστας. Διότι και ως βαρίστας, εντάξει, μας δυσκόλεψε ο τύπος, πρέπει να πω την αλήθεια, παρότι εγώ ευχαριστήθηκα πάρα πολύ και θα αρχίσω από το πιο πρόσφατο παιχνίδι που ήταν στο VAR, ένα παιχνίδι στο οποίο δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, ήταν όλα σε βάρος της αγαπημένης του ομάδας και φυσικά ο διαιτητής ήταν ένας έτσι μυστήριος τύπος ο οποίος δεν μας έχει πάει καλά γενικά με αυτόν. Πάρτα κύριε Κουτ 7-0 με τις υγείες σου. Η αγαπημένη σου ομάδα λοιπόν έπαθε πατατράκ. Φυσικά εδώ πέρα στο VAR ήταν με την Tottenham και εδώ πρόπερση ιδρώσαμε με το τελικό 4-3. Ήταν γνωστή και αυτή η ιστορία. Και πολλά άλλα. Άλλο ένα φυσικά, ενδεικτικά με τον Craig Pawson, τον ιδιόρυθμο με την Everton. Στο VAR, δηλαδή, αν το πούμε στατιστικά, δεν μας έχει πάει άσχημα ο τύπος, αν εξαιρέσει εκείνο το άθλιο με την Everton. Ίσως, για να λέμε και το στραβού το δίκιο, να έχει συμμαζευτεί και να μην θέλει να δώσει δικαιώματα γιατί δεν θέλει να κάνει καριέρα. Αυτό δεν είναι κακό απαραίτητα. Αν είσαι επαγγελματίας, μπορείς να προχωρήσεις. Ανεξάρτητα τι. Είναι δικαίωμα του καθένα να έχει μια αγαπημένη ομάδα. Το απορρίπτουμε. Αλλά δεν μπορεί ας πούμε, να λειτουργεί χήμα στο κύμα και σε βάρο συγκεκριμένη ομάδα επειδή υποστηρίζεται το αντίπαλο δέο. Βέβαια, όλα αυτά είναι επιθετικά σενάρια, αλλά αντί αυτού του συγκεκριμένου ήταν για τα πανηγύρια. Συνέντευξη τύπου του ΠΕΠ θα δείτε στο liverpool.gr επιμέλεια του Δημήτρη Τζεκλιτάρη και το παιχνίδι θα το παρακολουθήσουμε αναγκαστικά στο Μοναστεράκι εκ νέου και αυτό διότι εκείνη την ώρα εδώ στην Ελλάδα έχει κύπελο αντίστοιχο ας πούμε το οποίο κακώς δεν ρωτάνε ας πούμε την Αγγλία παιδιά μπορούμε να παίξουμε και εμείς εκείνη την ώρα και ας πούμε ένα ξεγυρισμένο όχι το απόγευμα 6 ώρα μη σου πω το πρωί
Να μην σας βλέπει κανείς. Αυτά. Κακία βγάζω. Πείτε όπως θέλετε, δεν απασχολεί καθόλου. Βάλτε μου κακή διαγωγή στον έλεγχο. Αφήστε με στην ίδια τάξη, ούτε καν μεταξεταστέω. Δεν με νοιάζει. Όταν παίζει Λίβερπουλ, εγώ πρέπει να σταματάει ο πλανήτης. Τελείωσε. Αυτό πρέπει να είναι εντολή, ας πούμε, του πλανητάρχη. Το λέω χιουμοριστικά, αλλά το εννοώ κιόλα. Δηλαδή, αν μπορούσα, ας πούμε, ήταν στο χέρι μου. Δεν κάνω πλάκα. Αν ήταν στο χέρι μου, με το που θα ξεκίναγε 10 ώρα το παιχνίδι της Λίβερπουλ, θα έλεγα παγώνουν όλα. Όλα. Παγορεύεται κίνηση. Δεν τολμήσει κανεί να κυκλοφορήσει έξω. Έτσι. Δημοκρατικά. Πάντα. Λοιπόν, liverpool.gr για την ενημέρωσή σας, τα ξέρετε. Όποιος δεν έρθει στην παρέα μας να πάει να πάρει μπύρα, να τη φτιάξει μόνος του, να την πιει και να γίνει ντύρλα με 5 λίτρα. Δεν θα γίνει ντύρλα. Και τσάμπα θα σας έρθει. Από το safesmoking.gr site. Δεν χρειάζεται να πω πολλά. Μην τρελαθούμε κιόλας. Έτσι. Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώστε πριν να γίνει το παιχνίδι. Και να μην το έχουν κάνει για 15 μέρες στο Λονδίνο τι θα κάνουν. Θεωρώ ότι ένα 4-5-0 και να τελειώνει το πανηγύρι. Αυτά. Βέβαια είναι ευσεβής πόθος και θεωρώ ότι δεν είναι και κάτι αδυνατό να γίνει, αλλά έτσι πρέπει να διαχειριστεί το παιχνίδι ο Γερμανός με την ομάδα. Βάλτε στο τέρμα, ρίξτε τους 4 να τελειώνει η πρόκριση και πήγαινε, ας πούμε, στο Λονδίνο. Είπα 15 μέρες για ψώνια, Madame Tissot, και ένα ομοιομέτρο, δηλαδή Τάμεσις, Big Ben, φωτογραφίες εκεί στα ανάκτορα, κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Τα όλα τα τουριστικά. Αυτά. Ραντεβού την Πέμπτη για την αποφώνηση του παιχνιδιού και το Σαββατοκύριακο ρεπό. Μου επιτρέπετε να ξεκουραστώ, έτσι. Σας ευχαριστώ. Περιμένω τα σχόλιά σας. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Είπαμε, ραντεβού την Πέμπτη. Χαιρετώ. Γεια σας.